Si no me equivoco. Ήταν η εποχή που τα όπλα τα κρατούσαν όλοι επάνω τους και κανείς δεν τολμούσε να τα αφήσει στο βεστιάριο. Ο Φρανσίσκο Μαδέρο, Εμιλιάνο Σαπάτα, ο Φρανσίσκο Βίγια, ο Βενουστιάνο Καράνσα, ο Άλβαρο Μπρεγόν θα περάσουν όλοι από την οθόνη. Ο Βίγια θα υπογράψει συμβόλαιο με την Αμερικανική εταιρεία Mutuals για την κινηματογραφική κάλυψη των πολεμικών του επιχειρήσεων. Λένε ότι είχε σκηνοθετήσει και μία μάχη ειδικά για να κινηματογραφηθεί. Η ματιά στα γεγονότα θα είναι μεροληπτική και θα υπακούει σε προπαγανδιστική σκοπιμότητα. Είναι προφανής η δύναμη επηρεασμού που διέθετε το νέο αυτό μέσο και ο ρόλος που έπαιξε εκείνη ακριβώς την ιστορική στιγμή στη χώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μεξικανική Επανάσταση, αυτό που είπαμε, είναι ουσιαστικά το πρώτο σημαντικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας στην ιστορία του κινηματογράφου. Πολλοί οπερατέρ με κίνδυνο της ζωής τους κινηματογραφούσαν τα γεγονότα της Επανάστασης, μια και δεν υπήρχε, μια και υπήρχε ένα κοινό που διψούσε να μάθει τι γινόταν στο Μεξικό, πράγμα που υπροσχόταν πριν τον άλλον και σημαντικά κέρδη. Το 1911 ο Πορφύριο Δίας παίρνει τον δρόμο της εξορίας και ανεβαίνει στην εξουσία Γουστάβο Μαδέρο. «El viaje del señor Madero de Ciudad Juárez a esta capital». Ταξίδι του Προέδρου Μαδέρο από τη Ciudad Juárez στην πρωτεύουσα. «Viaje de Madero al sur del país». Ταξίδι του Προέδρου Μαδέρο στα νότια της χώρας. «Los sucesos sangrientos de Puebla y revolución oroxquista». 1500 μέτρα ταινίας. Τα αιματηρά γεγονότα της Πουέμπλα ή η επανάσταση του στρατηγού Ρόσκο. Ο Χεσούς Αμπίτια θα ακολουθήσει με τη μηχανή του τον στρατηγό Άλβαρο Μπρεγόν. Όλοι αυτοί στην επανάσταση μέχρι να εγκαθιδρυθεί κάποια κυβέρνηση αλλάζανε κατά 3 μήνες, κατά 6 μήνες, έπεφτε ο ένας, ανέβαινε ο άλλος. Δεν ήτανε, δηλαδή ήτανε, αυτό φυσικά θα το ξέρετε, μέχρι να εγκαθιδρυθεί μία σταθερή κυβέρνηση, πέρασαν από την εξουσία όλα αυτά τα ονόματα. Πολύ από αυτό το υλικό έχει συγκεντρωθεί σε 2 μεταγενέστερες ταινίες της Εποπέγειας de la Revolución Mexicana του 1963, Εποπία της Μεξικανικής Επανάστασης, με υλικό του Αμπίτια και με Memorias de un Mexicano, Αναμνήσεις ενός Μεξικάνου, με υλικό του Σαλβαδόρ Τοσκάνο. Αλλά αυτά γίνανε recuperación και ανάλυση αργότερα. Με την εγκαθίδρυση της επαναστατικής κυβέρνησης, το ντοκιμαντέρ χάνει πλέον την αξία του. Υπάρχει πια ένα επίσημο κράτος και μια επίσημη κυβέρνηση. Χιλιάδες μέτρα ταινίες, γυρισμένα από ντόπιους και Αμερικανούς, θα κλειστούν στα συρτάρια. Λογοκρισία και κυρίως αυτολογοκρισία στα έργα που θα αφορούν το επαναστατικό παρελθόν. Οι ταινίες αυτές θα αποσυρθούν λόγω της αναστάτωσης που προκαλούσαν στο κοινό, το οποίο χειροκροτούσε ή δουχάιζε τα πολιτικά πρόσωπα ανάλογα με τις πολιτικές του πεποιθήσεις ή ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις. Πολλές φορές δεν δίσταζε ακόμα και να πυροβολήσει στην οθόνη. Η δεύτερη περίοδος. 1917-1929 είμαστε πάντα περίοδο σύνε μούδο στην Ισπανία, σύνε σιλέντε στο Μεξικό του βοβού κινηματογράφου. Το 1917 ψηφίζεται το Σύνταγμα του Κερέταρο και διαλύονται τα επαναστατικά στρατεύματα. Το 1919 δολοφονείται ο Εμιλιάνο Σαπάτα και το 1923 ο Φρανσίσκο Βίγια. Το 1920 αναλαμβάνει η κυβέρνηση ο Άλβαρο Μπρεγόν. Στο πλαίσιο πλέον της συνταγματικής νομιμότητας προωθείται μαζί με την ανάπτυξη της χώρας κατά τα δυτικά πρότυπα και η ανάλογη ανάπτυξη του κινηματογράφου κατά τα πρότυπα του Hollywood ή του αντίστοιχου Ιταλικού. Δηλαδή, ένα σινεμά που προσπαθεί να δώσει μια εικόνα χώρας πολιτισμένης προς αντιμετώπιση της δυσφημιστικής εκστρατείας που είχαν εξαπολύσει οι ΗΠΑ κατά του Μεξικού. Ως η σημαντικότερη και πλέον φιλόδοξη ταινία του μεξικανικού βοβού κινηματογράφου μπορεί να θεωρηθεί το «El Automóvil Gris» του 1919, το
φρύ αυτοκίνητο, τον Ενρίκε Ρόσας, Χωακίν Πος και Χουάν Κανάλς, με αντικείμενο τις επανειλημμένες επιθέσεις σε σπίτια πλουσίων από μία μπάντα ντυμένη με στολές του στρατού του Καράνσα, οι οποίοι βέβαια δεν τιμωρούνταν λόγω των διασυνδέσεών τους με υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια. Ακολουθεί το La Banda del Automóvil, η συμμορία του αυτοκινήτου, του Ερνέστο Βόλραχ, Γερμανού, στο ίδιο θέμα. Οι δύο αυτές ταινίες αποτελούν την πρώτη εκδήλωση της επίδρασης του Αμερικανικού κινηματογράφου στο Μεξικό. Το Σάντα, του 1918, του Λουίς Περέτο, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φεντερίκο Γκαμπόα, του Μπαλζάκ του Μεξικού, θα αποτελέσει ένα έργο κλειδί όσον αφορά τη διαμόρφωση των προτύπων της μεξικανικής κινηματογραφίας. Συναντάμε σε αυτό όλους τους βασικούς ήρωες που θα επανέρχονται συνεχώς στις ταινίες του είδους. Και ποιο είναι αυτό το είδος? Μα φυσικά το μελόδραμα, το είδος που θα αποκτήσει γρήγορα και αυτοδικαίως τη μεξικανική ηθαγένεια. Από τις 17 ταινίες μεγάλου μήκους που είχαν γυριστεί και προβληθεί στη χώρα πριν από τη Σάντα, οι 11 πραγματεύονταν ταραχώδη πάθη και ανεκπλήρωτους έρωτες. Πάθη που οδηγούν στην τρέλα και ερωτικά τρίγωνα με πρωταγωνίστρια μεταξύ άλλων την πρώην τραγουδίστρια της Σαρσουέλας, Μιμή Δέρμπα. Το Λαλούς, 1927, το Φως, θα είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας που θα γυριστεί στο Μεξικό, σχεδόν κλεψίτικη του Ιταλικού Il Fuoco, 1915, η Φωτιά, τον Πιέτρο Φόσκο και Τζοβάνι Παστρόνο. Τζοβάνι Παστρόνο είχε κάνει μία προγενέστερη ταινία από την, είναι του Φελίνη, η La Strada. Υπάρχει μία προγενέστερη Στράντα του Παστρόνε. Λοιπόν, και με πρωταγωνίστρια την Έμα Παδίγια, η οποία μοιάζει εκπληκτικά με την πρωταγωνίστρια της ιταλικής ταινίας Πίνα Μενικέλη. Η δεκαετία του 20 θα χαρακτηριστεί από πτώση και παρακμή λόγω του ελέγχου που θα ασκήσει το Hollywood, ιδρύοντας παραθύματα των Αμερικανικών οίκων διανομής στο Μεξικό και προωθώντας έναν κινηματογράφο σαφώς πιο προηγμένο από τον τόπιο. Παρ' όλα αυτά, ο μεξικανικός κινηματογράφος θα ξαναβρει τον δρόμο του. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα έχει μόλις βγει από την Επανάσταση, που πέρα από την επίτευξη μιας κάποιας κοινωνικής δικαιοσύνης, θα δημιουργήσει ένα πνευματικό ρεύμα που θα τροφοδοτήσει τις τέχνες και τα γράμματα για πολλές δεκαετίες. Στόχος θα είναι η επιβεβαίωση της μεξικανικής ταυτότητας, η άρνηση της πνευματικής εξάρτησης και της τυφλής αντιγραφής ξένων ευρωπαϊκών μέχρι τότε προτύπων και η αναζήτηση των αρχαίγωνων αξιών των τόπιων πολιτισμών. Κάθε τι το μεξικανικό θα βρει τη θέση του στη συνείδηση των διανοωμένων. Ο μεξικανισμός αυτός θα επηρεάσει και τον κινηματογράφο, χωρίς ωστόσο το κράτος να λάβει κανένα θετικό μέτρο για την πρόθεσή του. Όπως συνέβη με τη ζωγραφική, τη μουσική, με υπουργό παιδείας τον Χωσέ Βασκονσέλος, επί προεδρίας Άλβαρο Μπρεγόν. Φαίνεται ωστόσο ότι δεν είχαν ακόμη συγκεντρωθεί προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη της μεξικανικής κινηματογραφικής παραγωγής αργότερα τη δεκαετία του 30. Άλλωστε, ο Βασκονσέλος είχε δηλώσει ότι ο κινηματογράφος ήταν ένα καθαρά αμερικανικό προϊόν, χωρίς καμία ελπίδα ανάπτυξη στο Μεξικό. Φαντάζομαι ότι τα ονόματα στους περισσότερους δεν είναι τελείως άγνωστα. Δεν ξέρω. Ο Βασκονσέλος ήταν φιλόσοφος, ήταν υπουργός παιδείας της πρώτης μετεπαναστατικής κυβέρνησης και ήταν αυτός που προώθησε, έδωσε τα δημόσια χτίρια στους ζωγράφους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλμουραλισμό, αυτό το κίνημα της γίγαντων ηχογραφίας με κυριότερους εκπροσώπους, τον Διέγο Ριβέρα, τον Σικέιρος και τον Ορόσκο. Ήταν δηλαδή
βέβαια η νοοτροπία τους και του Βασκονσέλος και αργότερα του Κάρδενας, Προέδρου, το 36 περίπου, με 34 με 40, συγγνώμη, η νοοτροπία τους ήταν ελληνοκεντρική, ήταν η ρωμαϊκή και ελληνική παιδεία, αυτό θα μας βγάλει από την υπανάπτυξη. Ήταν ευρωπαϊκής παιδείας ήδη. Δεν δούλεψε αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε αυτή η προσπάθεια. Σταλθήκανε δάσκαλοι στα πιο απομακρυσμένα χωριά με βιβλία εκλεγευμένα, Σοφοκλή, Εσχύλο, ποιος είναι αυτό, θα λέει, Ευρυπίδη, προς Θεού, με αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, να αρχίσουν να λέγονται παιδιά, να τα ονομάζουν τα παιδιά τους, Σοφοκλή, Ευρυπίδη και... λοιπόν, το μόνο αποτέλεσμα. Άλλωστε, ναι, ο Βασκονσέλος είχε δηλώσει ότι ο κινηματογράφος ήταν ένα καθαρά αμερικανικό προϊόν, χωρίς καμία ελπίδα ανάπτυξη στο Μεξικό. Και περνάμε στον ομιλούντα κινηματογράφο, απαρχές και ανάπτυξή του, από το 1929 μέχρι το 1936. Με τη γέννηση του ομιλούντος, στις αρχές της δεκαετίας του 30, τίθεται το πρόβλημα της γλώσσας. Οι χολιγουντιανές εταιρείες αποφασίζουν να χρηματοδοτήσουν ταινίες σε άλλες γλώσσες, εκτός από την αγγλική, για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Αρχίζουν έτσι να εμφανίζονται, ως προσώτημα σαφορά, νόθα προϊόντα χειρής της ποιότητας, στα οποία χιλιάδες θεατές στην Ισπανία, τη Λατινική Αμερική και τη Λατινική Αμερική αδυνατούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πολιτισμικό πρότυπο. Είναι προφανές ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός αυθεντικού κινηματογράφου σε χώρες όπως το Μεξικό, την Αργεντινή, την Ισπανία, που ήταν και οι μόνες σε αυτόν τον πολιτισμικό χώρο που διέθεταν τις οικονομικές δυνατότητες για μια τέτοια ανάπτυξη. Όσον αφορά το Μεξικό, οι πρώτες ταινίες του ομιλούντος θα γυριστούν στο Hollywood με εξοπλισμό νοικιασμένο από τους Αμερικανούς παραγωγούς. Το πρώτο έργο που θα γυριστεί στο ίδιο το Μεξικό θα είναι το Σάντα του 1931, είχε ήδη γυριστεί ένα του Βοβού κινηματογράφου του 1918. Αυτό είναι του Ισπανού Αντώνιο Μορένο, μια επανέκδοση, όπως είπαμε, της ομώνυμης Βοβής ταινίας του Λουίς Περέδο του 1918, που αναφέραμε παραπάνω. Αυτό το μελόδραμα del Lupanar, χαμετυπικό μελόδραμα, θα αποτελέσει πρότυπο για ένα ολόκληρο είδος στο μεξικανικό κινηματογράφο, όπως θα δούμε αργότερα. Την εποχή εκείνη, 1931-32, θα γυρίσει ο Eisenstein το «Και βίβα Μέχικο». Η επίδραση της ταινίας αυτής στη μετέπειτα εξέλιξη του μεξικανικού κινηματογράφου είναι πρόδειλη. Η περίοδος 1933-37 θα είναι μια περίοδος πειραματισμού που θα δώσει λαμπρά αποτελέσματα τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1934 ανεβαίνει στην εξουσία ο Λάσαρο Κάρδενας και επιτυγχάνεται μια πολιτική σταθερότητα σε συνδυασμό με μια επιστροφή στις αρχές της Επανάστασης και στην εφαρμογή μιας πραγματικά κοινωνικής πολιτικής. Ήδη από το 1933 ο μεξικανικός κινηματογράφος θα βρεθεί στην κορυφή της ισπανόφωνης παραγωγής με 21 ταινίες. Σε αυτές συγκαταλέγονται το «El Compadre Mendoza», «Ο Κουμπάρος Μεντόσα» του 1934, του Fernando de Fuentes. Αυτή η βασική ταινία είναι μία σκηνή που είναι σε ένα ράντσο ο ίδιος και ανάλογα με ποιους βλέπει να έρχονται, αν έρχονται οι επαναστάτες ή αν έρχονται οι ομοσπονδιακοί, έχει μία φωτογραφία του Σαπάντα και τη γυρίζει, από πίσω είναι ο γενεράλ Ουέρτα, ο στρατηγός Ουέρτα, και ανάλογα με ποιος βλέπει να έρχονται, γυρνάει τη φωτογραφία προς πίσω. Αυτή την ταινία,
τη βρήκα στον Τριανόν. Την έψαχνα χρόνια όταν ακόμα δεν υπήρχαν όλα μέσα στο ίντερνετ. Υπήρχε στον Τριανόν με υπότιτλους στα ελληνικά. Έχω πάντρα Μεντόσα. Τώρα υπάρχει μέσα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι η πρώτη σημαντική ταινία με επαναστατικό περιεχόμενο, βασισμένη σε μυθιστόρημα του Μαουρίσιο Μαγδαλένο και η περίφημη ταινία La Mujer del Puerto του 1934, Η Γυναίκα του Λιμανιού, του Ρώσου Αρκάντι Μπόικλερ, βασισμένη σε διήγημα του Γκί ντε Μοπασάν με θέμα την αιμομιξία μεταξύ αδερφών. Ο Μπόικλερ ήταν βοηθός του Αιζενστάιν και είχε έρθει μαζί του στο Μεξικό και μετά έμεινε και έκανε καριέρα στο Μεξικό. Το 1934, μέσα στις 25 ταινίες που θα γυριστούν, διακρίνονται το «Dos Monjes», «Δύο Μοναχοί», του Χουάν Μπουστί Γιώρο, το «Χανίτσιο» 1934 του Κάρλος Ναβάρο και το «Ρέδες» του 1936, «Δίκτυα». Τελευταίες αυτές ταινίες θα αποτελέσουν για χρόνια υπόδειγμα ενός κινηματογράφου κοινωνικού προβληματισμού. Επίσης, ο Φερνάντο Δε Φουέντες θα γυρίσει το «Βάμονος con Pancho Villa», «Πάμε με τον Pancho Villa», το 1935. Παρά την οικονομική υποστήριξη που θα παράσχει στον κινηματογράφο η κυβέρνηση Κάρδενας, το Μεξικό δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει εμπορικά τους δύο αντιπάλους του στον ισπανόφωνο χώρο, την Ισπανία και την Αργεντινή. Από το αδιέξοδο θα βγει με την ιδιαίτερα εμπορική ταινία που θα ανοίξει τις αγορές της Λατινικής Αμερικής, την κομέντια Ραντσέρα, βουκολική κομμωδία του Φερνάντο Δε Φουέντες, «Αλλιά είναι el Rancho Grande», εκεί στο Μεγάλο Ράντσο, 1936, με τον Τίτο Γκίσταρ ως singing Latin lover, ο οποίος είναι θείος μακρινός των Μορελαιών. Η Μορελαιών εδώ η Νόρα και η Ευθύνη, Μορελαιών Γκίσταρ, αλλά δεν το λένε. Εξού και το μουσικό ταλέντο, έτσι, κληροδοτούνται όλα. Με την ταινία αυτή, το Μεξικό θα λάβει το πρώτο του βραβείο σε διεθνές φεστιβάλ στη Βενετία, που θα απονεμηθεί στο περίφημο για τη φωτογραφία του Γαμπριέλ Φιγκερόα, τον οποίο θα τον δούμε επανειλημμένα μετά. Είναι από τους σημαντικότερους Μεξικανούς φωτογράφους. Το θέμα είναι σημαντικότερους Μεξικανούς ή σημαντικότερους διεθνώς. Και στενό συνεργάτη αυτόν που βλέπουμε τώρα, του ίδιου Φερνάντε. Το Ιντιο Φερνάντε ήταν, όλε τι ταινίε του Ιντιο Φερνάντε ήταν με τον Γαβριέλ Φιγκερόα. Η φωνή του Τίτο Γκίσταρ, του θείου εδώ, θα ακουστεί σε όλη την Ήπειρο. «De México nación el amor», στο Μεξικό γεννήθηκε ο έρωτα. Θα εγκαταληφθεί η ρεαλιστική απεικόνηση τη επαρχία και των γεγονότων τη Επανάσταση, για να υιοθετηθεί μια ιδηλιακή προεπαναστατική άποψη όπου οι επιστάτες των ράντσος παράβγαιναν στο τραγούδι για την καρδιά μιας άβγαλτης ραντσερίτα. Το Ράντσο Γκράντε θα επιβάλλει μια φορκλωρική εικόνα του Μεξικού προς τα έξω, προς τον έξω κόσμο και θα δημιουργήσει σχολή προς τον έσω, αφού πρώτα σπάσει τα ταμεία. Η κομέντια Ραντσέρα θα είναι το πρώτο καθαρά εθνικό προϊόν του μεξικανικού κινηματογράφου. Μαζί με αυτό θα έρθει και η νοσταλγία για το παρελθόν από μέρους μιας μικροαστικής τάξης για την οποία η Επανάσταση προσανατολιζόταν προς έναν επικίνδυνο σοσιαλισμό που ξεπερνούσε κατά πολύ τις επιδιώξεις της. Αρχίζουν έτσι να εμφανίζονται ταινίες που, όπου αναπολύται νοσταλγικά η ειρηνική εποχή του πορφυρισμού, με τους αυστηρούς ηθικούς κανόνες και τη σαφή ταξική διαστρωμάτωση. Ενώ τώρα τα πράγματα έχουν έρθει άνω κάτω, «Ήουνας con guarachas nos vienen a taconear». Κάτι ξυπόλοιπες έρχονται να μας χτυπήσουν το τακουνάκι τους. Και περνάμε στη χρυσή εποχή. Θέλετε μήπως να κάνω ένα διάλειμμα ή συνεχίζω, έτσι. 1936 μέχρι 1957, που ποια είναι το τέλος.
Βρισκόμαστε όμως στις απαρχές αυτού που θα ονομαστεί αργότερα η χρυσή εποχή του μεξικανικού κινηματογράφου, περίοδος 36-57. Πέντε σκηνοθέτες, Εμίλιο Φερνάντες, Ρομπέρτο Γαβαλδόν, Χούλιο Μπράτσο, Αλεχάνδρο Γαλίντο, Ισμαήλ Ροδρίγες, θα δώσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα ό,τι καλύτερο έχουν. Το μεξικανικό Star System θα λειτουργήσει κατ' εικόνα και ομοίωση του αντίστοιχου Ολυμπιανού. Οι αστέρες του, όμως, θα ακτινοβολήσουν σε ολόκληρο τον ισπανόφωνο κόσμο, ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού. Κομικοί όπως ο Καντίνφλας, Μάριο Μορένο, και ο Τιντάν, Χερμάν Βαλδές, φωνές μυθικές, όπως του Χόρχε Νεγρέτε, που θα διαδεχθεί τον Τίτο Γκίσαρ, υποδιόμενος με ιδιαίτερη επιτυχία, τον Μεξικανό Τσάρο ή του Πέδρο Ινφάντε, θα κατακλείσουν τον ισπανόφωνο κινηματογραφικό χώρο, αλλά και τον ραδιόφωνο. Χορεύτριες της ρούμπας, Λας Ρουμπέρας, όπως η Κουβανέζα Νινόν Σεβίλια, ηθοποιοί εξαιρετικής ποιότητας και ευαισθησίας, όπως οι τέσσερις αδερφοί Σολέρ, Δομίγκο, Αντρές, Φερνάντο και Χουλιάν, βεντέτες, εκπάλλων καλονής, όπως οι μυθικές Δολόρες Δελ Ρίο και Μαρία Φέλιξ, θα γίνουν παγκόσμια γνωστές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εμφύλιος στην Ισπανία έχει εξουδετερώσει τον ένα από τους δύο ισχυρότερους αντιπάλους και έχει μετακινήσει προς το Μεξικό του Κάρδενας μεγάλο μέρος της ισπανικής διανόησης και του καλλιτεχνικού κόσμου. Το Μεξικό θα διαδραματίσει την εποχή εκείνη και για πολλές δεκαετίες αργότερα το ρόλο που έχει διαδραματίσει το Παρίσι στην Ευρώπη. Μόνη χώρα με δημοκρατική, στην ουσία η τύπης κυβέρνηση, τη στιγμή που οι άλλες ισπανόφωνες χώρες περνάνε από τη μία δικτατορία στην άλλη, το Μεξικό θα παράσχει άσυλο και θα αποτελέσει πόλο έλξης διανοωμένων και καλλιτεχνών από ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και από την Ευρώπη του πολέμου και τη μεταπολεμική. Κατά την περίοδο αυτή, ο Φερνάντο Δε Φουέντες, σκηνοθέτης ήδη γνωστός και δημιουργός του «El Compadre Mendoza» και του «Ayala el Rancho Grande», θα γυρίσει το «Δόνια Μπάρβαρα» του 1943, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ρόμουλο Γαλλιέγος, με την εκπληκτική Μαρία Φέλιξ στο ρόλο μιας ανδρογυναίκας γεωκτήμονος, η οποία θα κληρονομήσει πλέον και το στυλ και το παρονίμιο «Λαδόνια» για το υπόλοιπο του βίου της. Ο Εμίλιο Φερνάντες, Ελίντιο Φερνάντες, θα είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της περίοδου 40-50. Τα έργα του θεωρούνται αντιπροσωπευτικά μιας υποτιθέμενης μεξικανικής σχολής του κινηματογράφου. Επηρεασμένος από τον Eisenstein και διαθέτοντας ίσως τον καλύτερο φωτογράφο της εποχής, όπως είπαμε, τον Gabriel Figueroa, θα είναι ο πρώτος Μεξικάνος σκηνοθέτης που θα βραβευτεί στις Κάνες για την ταινία «Μαρία Καντελάρια» του 1943. Με τους καλύτερους συνεργάτες, τον Μαουρίσιο Μαγδαλένο για τα σενάρια, τον Figueroa που είπαμε και τους ηθοποιούς Πέδρο Αρμεντάρης, Δολόρες Δελ Ρίο, Μαρία Φέλιξ, Κολούμπα Δομίνγκες, Μάργα Λόπες, Μαρία Ελένα Μαρκές, θα γυρίσει μια σειρά ταινιών που θεωρούνται κλασικές. Έχουν προβληθεί στην Ελλάδα του Φερνάντες, δεν ξέρω αν των άλλων σκηνοθετών, αλλά είδα ότι πέρσι το στούντιο είχε κάνει ένα αφιέρωμα στον Εμίλιο Φερνάντες. Και σας λέω τους τίτλους, Φλόρ Σιλβέστρε, Αγριολούλουδο, Μαρία Καντελάρια, Λας Αμπαντονάδας, Οι Εγκαταλειμμένες, Μπουκαμπίλια, Λα Πέρλα, Το Μαργαριτάρι, Εναμοράδα, Ρίο Εσκοντίδο, Μακλόβια, Πουεμπλερίνα, Σαλόν Μέχικο, Λα Μαλκερίδα, Βίκτιμας Δελ Πεκάδο. Πουεμπλερίνα, η Χωριατοπούλα, μου άρεσε η μετάφραση Λα Μαλκερίδα, η πίκρα αγαπημένη. Και φυσικά, Βίκτιμας Δελ Πεκάδο, οι κόρες της αμαρτίας. Είναι γεγονός ότι ο Φερνάντες προσπαθεί να δώσει μια εξειδανικευμένη εικόνα του Ινδιάνου χωρικού, η οποία δεν θα μπορέσει να επιβιώσει αργότερα. Το στερεότυπο Φερνάντες είναι ωστόσο αυτό που θα γνωρίσει η Ευρώπη ως μεξικανικό σινεμά. Ο Ρομπέρτο Γαβαλδόν
Είναι ο δεύτερος από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του Μεξικού, σπουδαγμένος στο Hollywood, θα έχει μια πλήρη τεχνική και οικονομική πειθαρχία στα έργα του. Θα ασχοληθεί με μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη κοινωνική προβληματική και θα δώσει μια εικόνα της μεξικανικής κοινωνίας πολύ πιο αντιπροσωπευτική και πιστική από εκείνη του Φερνάντες. Και αυτός θα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, τους Βίκτορ Ερέρα, Άλεξ Φίλιπς και πάλι Γαβριέλ Φιγκερόα ως φωτογράφους, τους Χωσέ Ρεβουέλτας, Μαουρίσιο Μαγδαλένο και Ουαρ Ουέγγες για τα σενάρια. Θα ασχοληθεί με τα πλέον διαφορετικά είδη και θα παρουσιάσει τις πλέον διαφορετικές κοινωνικές τάξεις με προϊόντα σημαντικά όπως τον Μπαϊσάνο Χαλίλ. Ο Χωριάτης Χαλίλ, σε συνεργασία με τον Χωακίν Παρδαβέ, με τη Σάρα Γαρσία, τη Χωακίν Παρδαβέ ήταν η μεγάλη κομική της εποχής. Είναι δύο ταινίες, Μπαϊσάνο Χαλίλ και El Barchante Naguib, που γελιοποιούν τους Λιβανέζους μετανάστες στο Μεξικό. Εκπληκτικές κομμωδίες, όπου το μιλάνε ισπανικά τσατραπάτρα, έχουν όμως κάνουν χρήματα γιατί είναι έμποροι. Εμείς λέγαμε εδώ, παζαρένισα Λιβανέζο Σαράφης. Κάνουν χρήματα πάρα πολύ γρήγορα, δεν τους δέχεται όμως η υψηλή κοινωνική τάξη στην οποία θέλουν να μπουν. Λοιπόν, η Σάρα Γαρσία, La Abuelita del Cine Mexicano, η γιαγιά του μεξικάνικου σινεμά, ζευγάρι με τον Χωακίν Παρδαβέ στο ρόλο των Λιβανέζων μεταναστών που προσπαθούν να προσαρμοστούν και μιλούν άραβο ισπανικά. Δύο εμβληματικές κομμωδίες της εποχής, παρά την αφελή προσέγγιση της λιβανέζικης κουλτούρας, δεν πάβουν να μας δίνουν ουσιαστικά κοινωνιολογικά στοιχεία του πολιτισμικού σοκ από την επαφή των δύο λαών. La Baraca, η παράγκα, La Otra, η άλλη με τη Dolores del Río, La Diosa Rodillada, η γονατιστή θεά, Μαρία Φέλιξ, Rosauro Castro, Pedro Armendáriz, Στέλλα Ίντα. Η Στέλλα Ίντα είναι γνωστή από το Los Olvidados του Μπονιουέλ, είναι η μαμά του Pedrito. El Palma de tu Mano με τον Αρτούρο de Córdoba που είναι γνωστός από το El του Μπονιουέλ. El Reboso de Soledad, το Σάλι τη Soledad με τον Pedro Armendáriz. Φλόρ δε Μάγιο, Λουλούδι του Μαγιού με τη Μαρία Φέλιξ, Μακάριο που την έχουν προβάλει κάθε γιορτή των νεκρών προβάλλεται εδώ πέρα. Εκπληκτική ταινία βασισμένη σε διήγημα του Μπρούνο Τράβεν. Ο Μπρούνο Τράβεν ήταν γερμανικής καταγωγής, πέρασε από τις ΗΠΑ, κατέληξε στο Μεξικό και πάρα πολλά από τα έργα του έχουν περάσει στον κινηματογράφο. Προσαρμοσμένο κινηματογραφικά τον Εμίλιο Καρμπαγίδο, ενώ ένας πάλι πολύ σημαντικός θεατρικός συγγραφέας. Και θα προσθέσουμε, αλλά αυτό είναι αργότερα, είναι το 64, το Γάλιο δε Όρο, Χρυσός Κόκορας, που θα είναι η τελευταία μεγάλη ταινία του, βασισμένη σε δίηγημα του Χουάν Ρούλφο, καθώς και το Ρόζα Μπλάνκα του 1961, Λευκό Τριαντάφυλλο, πάλι συνεργαζόμενη Τράβεν Καρβαγίδο για το σενάριο, που μαζί με την ταινία La Sombra del Caudillo του 60, η σκιά του αρχηγού του Χούλιο Μπράτσο, που είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μαρτίν Λουίς Γουσμάν, παρέμειναν για πολλά χρόνια στην παρανομία γιατί περιλάμβαναν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν ακόμα στην εξουσία. Το Ρόζα Μπλάνκα αφορά την κρατικοποίηση του πετρελαίου και τι έγινε με τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά αυτές οι δύο ταινίες, αυτό είναι η πρώτη φορά που το είδα, δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε λογοκρισία. Φαίνεται ότι ναι, δεν υπήρχε λογοκρισία στο βιβλίο τόσο πολύ, αλλά στο κινηματογράφο. Στο Μεξικό, έτσι, αλλού. Ο Χούλιο Μπράτσο, άνθρωπος του θεάτρου, συνδεδεμένος με την ομάδα διανοουμένων Contemporáneos,
José Σελεστίνο Γοροστίσα, Χιλβέρτο Όουεν, Μπερνάρδο Ορτίζ Δε Μοντεγιάνο, Χάιμε Τόρες Βοντέτ, Σαλβαδόρ Νόβο, Χαβιέρ Βιγιαουρούντια και Κάρλος Πελισέρ και φυσικά Σαμουέλ Ράμος. Ήταν μια ομάδα διανοουμένων. Έχει ξεκινήσει με το «Ay que te tiempos, señor Don Simón» του 1941, «Χρόνια και εκείνα, Don Simón», έργο αναφερόμενο στην εποχή του Πορφύριο Δίας. «Ιστόρια de un gran amor», «Ιστορία ενός μεγάλου έρωτα» του 1942, «La Virgen que forjó una patria», «Η Παρθένος που σφυριλάτησε μια πατρίδα», φυσικά αναφέρεται στην Παρθένο της Γουαδελούπης, «Distinto amanecer», «Ένα αλλιώτικο ξημέρωμα». Ο Αλεχάνδρο Γαλίντο θα γυρίσει το έργο «Refugiados en Madrid» του 1938, «Πρόσφυγες στη Μαδρίτη», όπου συγκεκριμένα και με κάποιες ανακρίβειες καταβάλλεται για πρώτη φορά στο μεξικανικό κινηματογράφο μια προσπάθεια ανάλυσης του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Επηρεασμένος από τον αμερικανικό κινηματογράφο και κυρίως από τον Orson Welles, προσπάθησε να μεταφέρει πιστά στην οθόνη τη μεξικανική καθημερινότητα με έργα όπως «Mientras México duerme» του 1938, ενώ το Μεξικό κοιμάται. Μετά το 1945 θα γυρίσει το σημαντικότερο έργο του με αντικείμενο τις αστικές λαϊκές γειτονιές, με μια βαθύτατη ανάλυση της ψυχολογίας του προλεταριάτου στο «Καμπεόν συν κορώνα», πρωταθλητής χωρίς στεφάνι του 1945, εμπνευσμένος από τη βιογραφία του Ροδόλφο Τσάνγκο Κασανόβα. Το «Una familia de tantas» του 1948, «Μια οποιαδήποτε οικογένεια», είναι ένα άλλο έργο, επίσης σημαντικό, όπου ασκεί κριτική στην οικογένεια ως θεσμό καταπιεστικό και στο μελόδραμα ως ψευδή και υποκριτική εκφρασή της. Ο σταδιακός εξαμερικανισμός στα ήθη και τις συνήθειες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. «La modernidad francesa era católica, latina y elegante». «La modernidad americana era protestante, sajona y vulgar». Ο γαλλικός εξυγχρονισμός ήταν καθολικός, λατινικός και κομψός. Ο αμερικανικός αντίθετα ήταν προτεσταντικός, αγγλοσαξονικός και χιδαίος. Η σχέση της Λατινικής Αμερικής ολόκληρης αλλά κυρίως του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι love and hate, έτσι. Συνεχίστηκε ιδίως φυσικά εκείνη την εποχή. Άλλα έργα, όπως το «Δόνια Περφέκτα» του 1950, κινηματογραφική προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Μπενίτο Πέρες Γαλδός, το «Εσπάντας Μοχάδας» του 1953, «Βρεγμένες Πλάτες», κλασικό έργο πάνω στην προβληματική της μεξικανικής παράτυπης μετανάστευσης στη ΣΥΠΑ. Αυτά είναι τα τελευταία. Ο Ισμαήλ Ροδρίγκες θα είναι ο κατεξοχήν σκηνοθέτης του λαού. Θα καταξιώσει τη φτώχεια ως κινηματογραφικό θέμα. Η δήμον του μελοδράμα ραντσέρο, βουκολικού μελοδράματος, με τον Πέντρο Ινφάντε ως πρωταγωνιστή σε περισσότερες από 16 ταινίες του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται «Κομέδιας ραντσέρας», «Λος Τρες Γαρσία» και «Μελοδράμας ουρμπάνος», αστικά μελοδράματα, «Νοσότερος λος πόβρες», «Εμείς οι φτωχοί», «Ουστέδες λος ρίκος», «Εσείς οι πλούσιοι» και «Πέπε ελ τόρο», «Πέπε ο τάβρος», μια τριλογία που θα αποτελέσει κινηματογραφικό μύθο. Θα αναφέρουμε ακόμα τις ταινίες «Λος Τρες Γουαστέκος», «Νο δε σε αράς λα μουχέρ δε του ήχο», «Α, οι τρεις γουαστέκοι» το πρώτο, «Ου επιθυμίσεις την συμβία του ιού σου», «Λα οβέχα νέγρα», «Το μαύρο πρόβατο», «Δος τύπος δε κουιδάδο», «Δύο τύποι επικίνδυνοι», με τον Πέντρο Ινφάντε και τον Χόρχε Νεγρέτε. Καθώς και την περίφημη ταινία «Λα Κουκαράτσα» του 1958, με φόντο την Επανάσταση, με τη Μαρία Φέλιξ εν Μπραγάδα Σολταδέρα, που δεν ξέρω να το μεταφράσω στα ελληνικά, Μπραγάδα Σολταδέρα. Θα το πούμε στο τέλος, δεν θέλω να σταματήσω τώρα. Ναι, ξέρω τι είναι, τη μετάφραση, κομψή μετάφραση στα ελληνικά, ψάχνω και σκεφτείτε το. Ξεβράχονται.
Με τη Δολόρεσε τι, με τη Δολόρεσε Del Río. Στρατιωτίνα. Με παντελόνια, λένε, χάνει το πραγμάτι στον καθένα. Λοιπόν, με τη Δολόρεσε Del Río, στο ρόλο, συγγνώμη, τη Μαρία Φέληξ, Πραγάτα Σολταδέρα, και τη Δολόρεσε Del Río, στο ρόλο αξιοπρεπούς και σεμνής χείρας, σε μια ισχυρή αντιπαράθεση μεταξύ τους, για την καρδιά ενός συνταγματάρχη της Επανάστασης, που είναι ο Εμίλιο Φερνάντες. Ο Εμίλιο Φερνάντες ήταν σκηνοθέτης και ηθοποιός. Στην ταινία αυτή, οι δύο Μεξικάνες δίβες διατηρούν το χαρακτήρα και το ύφος που είχαν και στη ζωή τους. Con Dolores no tuve ninguna rivalidad. Al contrario, éramos amigas y siempre nos tratamos con mucho respeto, cada una con su personalidad. Éramos completamente distintas. Ella, refinada, interesante, suave en el trato. Yo, en cambio, enérgica, arrogante y mandona. Με τη Dolores δεν είχαμε κανέναν ανταγωνισμό. Αντιθέτως, ήμασταν φίλες και σεβόμασταν η μία την άλλη. Η κάθε μία με την προσωπικότητά της. Εκείνη, φίνα, ενδιαφέρουσα, γλυκιά. Εγώ, αντίθετα, δυναμική, αλαζονική, αυταρχική, είπε η Μαρία Φέληξ. Ο Μεξικανός συγγραφέας Οσβάλντο Δίας Ρουανόβα της περιγράφει ως ακολούθως. Dolores Del Río era muy femenina y de vida social. María Félix era uránea y de actitudes varoniles. Dolores Del Río era una brisa, María Félix un huracán. Dolores Del Río tenía corte aristocrático, María Félix típica clase media. Η Dolores Del Río ήταν πολύ φιλική, κοινωνική. Η Μαρία Φέληξ ήταν παράξενη, με ανθρωπρεπή συμπεριφορά. Η Dolores Del Río ήταν μια άβρα. Η Μαρία Φέληξ ένας τυφώνας. Η Dolores Del Río είχε έναν αέρα αριστοκρατικό. Η Μαρία Φέληξ μια κλασική μεσοαστή. Και οι δύο ήταν ιερά τέρατα, η κάθε μια με τον τρόπο της. Δίβες που καλλιεργούσαν με κάθε τρόπο τη δημόσια εικόνα τους. Ni muerta me verán en el supermercado. Να με δουν σε σούπερ μάρκετ, ούτε νεκρή, είχε πει η Dolores Del Río. Σας λέω ότι εγώ στη Μαδρίτη την Geraldine Chaplin την έβλεπα επανειλημμένα στο σούπερ μάρκετ του Corte Inglés. Ο πατέρας της όμως ήταν γιτάνο. Λοιπόν, η Μαρία Φέληξ magníficamente monocorde, λαμπρά μονοσχηδής, όπως τη χαρακτήρισε ο συγγραφέας Κάρλος Μονσιβάης, είχε καλλιεργήσει την εικόνα της αλαζονικής αντρογυναίκας, κομεδόρα de hombres, ικανής να καθυποτάξει οποιοδήποτε αρσενικό. Δεν ξέρουμε αν εγκλωβίστηκε στους ρόλους της ή αυτή τους εγκλώβησε στην ιδιοσυγκρασία της. Το γεγονός είναι ότι το πρότυπο γυναίκας που παρουσίαζε τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη ζωή ήταν μοναδικό και τελείως έξω από τα επικρατούντα κοινωνικά πρότυπα της εποχής. Ο Χόρχε Νεγρέτε και ταινία La insolencia de Cacique de Llano le preguntó la primera vez que trabajaron juntos «Y tú, con cuántos te acostaste para conseguir ese papel?» Ο Χόρχε Νεγρέτε, με ανέδεια μεγαλοτσιφλικά, τη ρώτησε την πρώτη φορά που δούλεψαν μαζί. «Και εσύ, με πόσους πήγες για να σου δώσουν αυτό το ρόλο?» Όπως διηγείται ο Πέδρο Αλμεντάρης Τζούνιορ, ο γιος αυτού που βλέπουμε. Χρόνια μετά αυτοί οι δύο παντρευτήκανε με τον Φερνάντο Δε Φουέντες και τον Εμίλιο Φερνάντες καθορίζονται οι κανόνες της αγροτικής ζωής και καταξιώνεται ο Ινδιάνος χωρικός. Με τον Αλεχάνδρο Γαλίντο και τον Ισμαήλο Ροδρίγες καθορίζονται οι κανόνες του μελοδράματος της λαϊκής γειτονιάς, με φτωχούς, τίμιους, εργατικούς και ευτυχισμένους, που είναι όμως έρμεα στα χέρια αυτών που έχουν πλουτίσει με οποιοδήποτε μέσο και δεν οροδούν προουδενός. Η Επανάσταση έχει ανακατατάξει τον πληθυσμό γεωγραφικά, με τις τεράστιες μετακινήσεις από την επαρχία προς την περιφέρεια, προς το περιθώριο ουσιαστικά, των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και κοινωνικά, μετακινώντας την πολιτική ισχύ από τα παλιά τζάκια
προς μια νέα τάξη που προσπαθεί απεγνωσμένα να αντιγράψει τον τρόπο ζωής τους. Ο κινηματογράφος, σαν ευαίσθητος σεισμογράφος, θα καταγράψει, θα διακομωδήσει, θα γελιοποιήσει και θα στυλιτεύσει. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ την αναδρομή για να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα είδη του μεξικανικού κινηματογράφου. Αναφέραμε ήδη το μελοδράμα ραντσέρο, βουκολικό μελόδραμα, μουσική, ρομαντική και νοσταλγική έκδοση του western, που θα είναι το πρώτο καθαρά εγχώριο είδος. Το μελοδράμα φαμιλία, οικογενειακό μελόδραμα ή «Μανούλες όλου του κόσμου ενωθείτε», «Ετέρνα μάρτυρ», «Νομπάστα σερμάδρε», «Λακούνα βασία», «Ονραράσα τους πάδρες», «Μη μαδρεσίτα», «Καλβάριο δε ούνα εσπόσα», «Μάδρε κερίδα», «Ματερνόστρα», «Μάδρες δε μούντο», μετάφραση. Αυτές τις έχει δει όλες ο Αλμοδόβαρ, έτσι. Ίσως. Είμαι σίγουρη. Εγώ δεν έχω δει καμία από αυτές. «Αιώνια μάρτυρ», «Δεν αρχίνα σε μάνα», «Η άδεια κούνια», «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», «Μανούλα μου», «Ο Γολγοθάς μια συζύγου», «Μητέρα αγαπημένη», «Μήτερη μόν κατά το πάτερη μόν», «Μητέρες του κόσμου», με τη Σάρα Γκαρσία ως ενσάρκωση της Λατινοαμερικάνας μάνας, θα συνταράξει όλους τους ειδήποτες της Ηπείρου και θα αποτελέσει πρόδρομο για το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό μελό. Έχουμε ήδη αναφέρει το μελοδράμα «Δε Λουπανάρ», είχαμε τυπικό μελόδραμα, και τη μετεξέλιξή του σε μελοδράμα «Δε Καμπαρέτ», μελόδραμα του Καμπαρέτ. «Λα Μαμά η Λαπίτα» και οι δύο γονατιστές μπροστά στην Παρθένο της Γουαδελούπης. «Η Κομέδια Ρουμπέρα», κομμωδία της Ρούμπας, με κυριότερες εκπροσώπους στην ξανθιά κουβανέζα Νινόν Σεβίγια, Λαβένους Δωράδα, στις ταινίες «Αβεντουρέρα» του 49, τυχοδιόκτρια, «Σενσουαλιδά» του 51, «Η Διπάθεια» του Αλμπέρτο Μπούτ και την εξωτική τον Μπολέλε. «Sobre la cinta sensualidad, el periodista Raymond Bord escribió para la revista Positive. En esta historia, Ninón Sevilla enloquece de lujuria nada menos que a don Fernando Soler, el prototipo del pater familias mexicano. Hace con él lo que quiere, lo humilla, lo degrada, lo provoca sexualmente hasta tenerlo rendido a sus pies. A este hombre acaba por no importarle su rectitud ni siquiera su familia. La frustración sexual desequilibra al hombre y lo convierte en un probable asesino. Su destino es incierto». Σχετικά με την ταινία «Sensualidad», ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφος Raymond Bord έγραψε στο γαλλικό περιοδικό Positive. Στην ιστορία αυτή, η Νινόν Σεβίγια ξετρελαίνει με τα λάμνα τερτύπια της, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον Δον Φερνάντο Σολέρ, το αρχέτυπο του Μεξικανού οικογενειάρχη. Τον κάνει ό,τι θέλει, τον ταπεινώνει, τον υποτιμάει, τον προκαλεί σεξουαλικά, τον κάνει να σέρνεται κυριολεκτικά στα πόδια της. Τον κάνει να μην υπολογίζει πλέον ούτε ηθική ακαιρεότητα ούτε οικογένεια. Η σεξουαλική απόρριψη τον αποσταθεροποιεί μέχρι να τον μετατρέψει σε ενδυνάμει δολοφόνο. Το μέλλον του είναι πλέον αόρατο. El artista José Luis Cuevas expresó: Ninón Sevilla puede llegar a las peores canalladas, como en el caso de Sensualidad. En Aventurera, primero es víctima, en Sensualidad no. Esto a los franceses les pareció surrealismo. No sé cómo lo tradujeron, pero les encantó. Les pareció fabuloso a los franceses esta especie de Marqués de Sade para la moral burguesa. Ο Μεξικανός καστικός είναι η μετάφραση, έτσι. José Luis Cuevas μας λέει σχετικά. Η Νινόν Σεβίγια είναι ικανή να διαπράξει τις χειρότερες προστιχές, όπως την ταινία «Sensualidad». Στην «Αβεντουρέρα» αρχικά είναι θύμα, στη «Sensualidad» όχι. Αυτό στους Γάλλους φάνηκε σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω πώς το μετέφρασαν, αλλά τους γοήτευσε. Τους φάνηκε φανταστικό αυτό το είδος Μαρκισίου Ντε Σάντ σε σχέση με την αστική ηθική. Το περίεργο είναι ότι αυτές τις ταινίες ήταν τεράστια επιτυχία στη Γαλλία. Βλέπουμε, υπάρχουν τα πόστερ
και στη Γαλλία, στο Βέλγιο, όσο πιο προκλητική η φαντασία των ζωγράφων, ξεπέρναγε κάθε όριο. Δεν ξέρω αν άλλες σημαντικές ταινίες περάσανε. Στη Γαλλία τουλάχιστον, δεν ξέρω τους άλλους. Εντάξει, στην Ισπανία ενδεχομένως, στον Ισπανόφωνο χώρο. Είναι περίεργο ότι περνάνε πιασιάρικα έργα της εποχής, τα οποία δεν είναι κακά ως ποιότητα, παρόλα αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που λέει στους Γάλλους φάνηκε σουρεαλιστικό, στους Γάλλους όλη η χώρα φαινόταν σουρεαλιστική. Η Φρίντα Κάλλο για το Μεξικό δεν έχει τίποτα το σουρεαλιστικό. Η εικόνα που βλέπει ο Ευρωπαίος είναι σουρεαλιστική. Για αυτούς είναι πραγματικότητά τους. Η καθαρά κοινωνική κομμωδία, κομμέδια social, ένα άλλο είδος, με τους σημαντικότερους εκπροσώπους, με δύο σημαντικότερους εκπροσώπους, τον Τιν Ταν στο ρόλο του ημι εξαμερικανιστέντος Μεξικάνου, του Πατσούκο, που μιλάει American Spanglish, και τον Καντίφλας στο ρόλο του Μεξικάνου περιθωριακού, Εμπελαδίτο, Ελπίκαρο, που μιλάει επί ώρες χωρίς να λέει τίποτα, και που το καταπληκτικό κομικό του ταλέντο καθιέρωσε στη γλώσσα το ρήμα «cantinflear», που σημαίνει απλά «o actuar de forma disparatada e incongruente» ή «sin decir nada con substancia», όπως λέει το λεξικό της Real Academia. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι το Μεξικό έχει μια μακρά παράδοση στην πολιτικοκοινωνική σάτυρα και στην επιθεώρηση, πράγμα που δεν το βλέπουμε σε άλλες χώρες, δηλαδή δεν το έχω δει στην Ισπανία, δεν το έχω δει στην Ιταλία. Στην Ιταλία υπάρχει μουσική επιθεώρηση, αλλά πολύ λιγότερο πολιτικο-κοινωνική. Με την έννοια που την αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ. Όλα αυτά τα είδη είναι προφανές ότι είχαν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε άλλες ισπανόφωνες χώρες από ότι οι ταινίες κοινωνικού προβληματισμού που είχαν κάνει προηγουμένως τη χώρα γνωστή στα διεθνή φεστιβάλ. Και φτάνουμε στη δεκαετία του 50, ο Λουίς Μπουνιουέλη. Δεν θα επεκταθώ πολύ γιατί είναι γνωστός πρώτον και δεύτερον γιατί θέλει μία διάλεξη από μόνος του, την οποία δεν θα αποτολμούσα. Δεν μου φτάνουν οι γνώσεις μου. Ο Λουίς Μπουνιουέλ εγκαθίστανται στο Μεξικό το 1946. Παρότι ο ίδιος δήλωνε «Αν ποτέ χαθώ, μη με ψάξετε ποτέ στη Λατινική Αμερική, θα είναι εκεί που θα ζήσει τελικά μεγάλο μέρος της ζωής του και θα γυρίσει τις περισσότερες και μερικές από τις πιο σημαντικές ταινίες της καριέρας του», μεταξύ των οποίων «Λος Ολβιδάδος» το 50, «Ελισμονημένη», «Ξεχασμένη από την κοινωνία» έχει μεταφραστεί ελληνικά. Η ταινία αυτή, πραγματικό εργοτέχνης, θα δώσει άλλη διάσταση στη μεξικανική κινηματογραφική παραγωγή. Θα είναι ο αντίπος του «Αγιά εν ελ Ράντσο Γκράντε». Θα είναι η ταινία που θα δείξει ένα Μεξικό που κανείς δεν ήθελε να ξέρει ότι υπάρχει. Μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη πόλη του Μεξικού, μια άλλη σχέση με τη ζωή και το θάνατο. Θεωρώ τη γλυκερή αντιμετώπιση των πραγμάτων ανήθικη. Συχαίνομαι την εξιδανίκευση του χαρακτήρα των φτωχών, θα δηλώσει ο Μπουνιουέλ. Και σας αναφέρω δύο-τρία, Λος Ολβιδάδος φυσικά, Σουσάνα, Δαιμόνιο η Κάρνε, που έχει μεταφραστεί κυλισμένη στο Βούρκο. Η μετάφραση πολλές φορές είναι ενδεικτική, θυμάμαι. Το ρίζο αμάρο, πικρό ρύζι του Ντεσάντης, είχε μεταφραστεί όταν ήμουν μικρή, όθη στους Βάλτους. Λοιπόν, λέει «Είχα δελεγκάνιο, η κόρη της εξαπάτησης, της αμαρτίας, una mujer sin amor, subida al cielo, el bruto, το κτίνος». Το «Ελ», κλασική ταινία που ο Λακάν έκανε ιδιωτικές προβολές στην ταινιοθήκη για ψυχαναλυτές, είναι μία ταινία που μαζί με το «Ινοτσέντε» του Βισκόντι, τον Αφόο, δείχνουν την παράνοια σε όλο της το μεγαλείο. Με έναν εκπληκτικό Αρτούρο Ντε Κόρντοβα.
ο οποίος είχε παίξει ξανά τον τρελό σε ισπανική ταινία που λεγόταν «Los Peces Rojos». Φαίνεται ότι του πήγαινε ο ρόλος. «La ilusión viaja en tranvía», «Abismos de pasión», «Άβυσσος του πάθους», που είναι μία έκδοση τον, για τα ανεμοδαρμένα ύψη, η οποία είναι πολύ πιο δυνατή από εκείνη του Γουάιλερ και που οι σουρεαλιστές τους άρεσε πάρα πολύ, το θεωρούσαν εμβληματικό έργο, προφανώς γιατί δείχνει όλο αυτό το πάθος και την έλλειψη ορίων που ο Γουάιλερ, όντας Αμερικανός, δεν την είχε δώσει με όλο αυτό το πάθος του Μπουνιουέλ. «Ενσάλιο τον Κρίμεν», «Εγκληματική ζωή του Αρσιβάντο Ντε Λα Κρούς» του 1955. Συνεχίζουμε τον «Ναζαρίν», «Ελ Ρίο Ι Λα Μουέρτε», «Το ποτάμι και ο θάνατος», και φυσικά φτάνουμε στη Βιριδιάνα, η οποία Βιριδιάνα όμως, παίρνω και το 61 και βγαίνει χρονικά από το όριο μας, έχει γυριστεί στην Ισπανία. Προβλήθηκε ως ισπανική ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών. Υπήρξε έγινε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ανακαλέσανε τον Υπουργό Πολιτισμού, που πρέπει να ήταν ο Χωσέ Μαρία Σκουδέρο, από το Φεστιβάλ, γιατί έγραψε μία κριτική τραγική, ο Σερβατόρε Ρωμάνο, η εφημερίδα του Βατικανού. Το έργο απαγορεύτηκε, μας περιπτώσει, η προβολή του, χάθηκε η κόπια η ισπανική και η μόνη κόπια που υπήρχε ήταν η μεξικάνικη και εμφανίζεται πια ως ταινία του Μεξικού. Αλλά ουσιαστικά είναι ταινία ισπανική. Νομιμοποιήθηκε 30 χρόνια μετά, όχι, συγγνώμη, είναι του 61, 20 χρόνια μετά. Τέλος πάντων, μετά το θάνατο του Φράνκο νομιμοποιήθηκε. Με τη Σίλβια Πινάλ. Με τη Σίλβια Πινάλ και είναι Φερνάντο Ρέι. Ναι, Φερνάντο Ρέι και Σίλβια Πινάλ. Λοιπόν, η προσφορά του Μπουνιουέλ στο μεξικανικό κινηματογράφο ήταν τεράστια. Το όφελος που απεκόμισαν οι μεταγενέστεροι του ελάχιστο. Δεν ήταν ικανοί ή δεν είχαν ακόμη την οριμότητα να αφομοιώσουν τα θετικά στοιχεία του έργου του. Το θέμα είναι ότι ο Μπουνιουέλ είχε, η πορεία που είχε κάνει στην Ευρώπη ήταν πολύ μεγάλη. Και φυσικά από πλευράς κουλτούρας η εμπειρία του ήταν Αραγωνές. Δεν είχε καμία σχέση με Ανταλουσία, με όλο αυτό το φραμπαλά και τη φαράντουλα, το ντέφιλα ή το φολκλόρ αυτό, δηλαδή ως νοοτροπία. Είχε μια καθολική, βαθιά καθολική παιδεία, την οποία είχε απορρίψει. Είχε περάσει στο σουρεαλισμό, δηλαδή είχε κάνει ήδη μια πολύ μεγάλη πορεία, η οποία δεν είχε ουσιαστικά καμία σχέση πολιτισμικά εκείνη τη στιγμή με το Μεξικό. Ούτε τότε, ούτε και αργότερα. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως τη δεκαετία 51 μέχρι 60 και τελειώνουμε στον κινηματογραφικό χώρο. Το Μεξικό εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των δύο αντιπάλων του, της Ισπανίας και της Αργεντινής, με μια παραγωγή που θα φτάσει τις 1052 ταινίες στην περίοδο 51 με 60 έναντι 587 της Ισπανίας και 352 της Αργεντινής. Αυτό ωστόσο δεν θα αρκέσει για να αποτρέψει την επερχόμενη κρίση. Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν, η ποιότητα όμως δεν θα είναι αντίστοιχη. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τον Ιούλιο του 50 η μεξικανική τηλεόραση θα αρχίσει να έχει ένα τακτικό πρόγραμμα και ότι οι μεσαίες τάξεις μέσω των νέων επιρροών που θα δεχτούν από το βόρειο γείτονα
θα αρχίσουν να διαμορφώνουν και ανάλογες προτιμήσεις, μπορούμε να κατανοήσουμε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εντυπωσιακής παραγωγής αποτελείται από έργα κατά παραγγελία. Κομέδιας ραντσέρας, περιπετειώδη άνευ ουσίας, μελοδράματα της παιδιάς συμφοράς και άλλες κομμωδίες χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Η κομέδια ραντσέρα, είδος που δεν θα σβήσει ποτέ, προσαρμόζεται στις επιταγές του Hollywood και χορεύει πλέον στο ρυθμό του μάμπο. Al son del mambo, la reina del mambo, una gallega baila mambo, al compás del rock and roll, los chiflados del rock and roll, la locura del rock and roll. Είναι ένα μόνο είδος που θα ξαναβρει τη ζωτικότητά του η αστική κομμωδία με κομικούς όπως η Κλαβιγιάσο, Καπουλίνα και Μιρούτα και ο Πιπόρο, Λάλο Γονσάλες, που κανείς τους ωστόσο δεν θα κατορθώσει να ξεπεράσει τους δύο μεγάλους, Τιν Ταν και Καντίγλας, που ήδη αναφέραμε. Παρόλα αυτά, οι μεγάλοι σκηνοθέτες της περασμένης δεκαετίας είναι ακόμη εν ενεργεία. Σε έναν χώρο που έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ασφυκτικός, οι παλιές δόξες, Φερνάντες, Γαβαλδόν, Μπράτσο, Γαλίντο και Ροδρίγες, θα γυρίσουν αυτή την περίοδο της παρακμής ταινίες ποιότητας, όπως ο Φερνάντες το «La Red» του 1958, «El Impostor», βασισμένο σε έργο του γνωστού θεατρικού συγγραφέα Ροδόλφου Σίλι, ο Γαβαλδόν το «Ρεμπόσο de Soledad», το «Σάλι de Soledad», «El Niño y la Niebla», το «Παιδί και η Ομίχλη», «La Escondida», «Η Κρυμμένη», το «Μακάριο» που είπαμε, παραδείγματα ταινιών που θέλησαν να σπάσουν το φράγμα του καλπάζοντος εξαμερικανισμού, καθώς και το «Εισπάλδας Μοχάδας» του 1953 που ήδη αναφέραμε. Θα γίνουν κάποιες απελπισμένες προσπάθειες για την προώθηση ενός κινηματογράφου έξω από τα προκαθορισμένα κυκλώματα. Σε αυτό το πλαίσιο θα γυριστεί η ταινία «Ραΐσες, Ρίζες» του 1954 του Αλαστράκη, δράμα ηντιχενίστα, ιθαγενικό δράμα, του Ισπανού, ήταν ο Μπενίτο Αλαστράκη, ήταν Ισπανός, συνεργάτη του Μπουνιουέλ, και η ταινία «Τορέρο» του 1956 του επίσης Ισπανού Κάρλος Βέλο, δύο παραγωγές του Μανουέλ Μπαρμπατσάνο Πόνσε, ενός από τους πιο θαραλέους παραγωγούς του μεξικανικού κινηματογράφου. Στις 15 Απριλίου του 1957, η χώρα ολόκληρη θα θρηνήσει το θάνατο του Πέδρο Ινφάντε και μαζί με αυτόν θα σβήσει συμβολικά η χρυσή εποχή του μεξικανικού κινηματογράφου. Κλείνει έτσι ένας κύκλος και τελειώνει μια εποχή όχι μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά και για τη χώρα που θα περάσει σε μια περίοδο άναρχης ανάπτυξης, χωρίς ψέμα για το παρόν, χωρίς πια να είναι ούτε καν μια υπόσχεση για το μέλλον, κατά την έκφραση του Καρλός Φουέντες. Ο κινηματογράφος, μετά την προσωρινή κρίση του, θα περάσει σε μια νέα, πιο σύγχρονη φάση, όταν πια θα έχει σβήσει και ο τελευταίος απόϊχος μιας ιδεαλιστικής και ρομαντικής θεώρησης της Επανάστασης. Σας ευχαριστώ.